Πρώτα-πρώτα οφείλω μια απάντηση σε κάτι που ακούστηκε πριν από λίγο από τον κύριο Μπαλάφα, ότι τα κόμματα άλλα λένε πριν τις εκλογές και άλλα μετά τις εκλογές, γιατί λέει μεσολαβούν εν το μεταξύ οι εκλογές. Να. Μπορεί να κρίνει εξιδίων τα λότρια ο κύριος Μπαλάφας. Αυτό δεν ισχύει για το ΚΚΕ. Αυτό που λέμε πριν τις εκλογές θα το πούμε και μετά τις εκλογές. Η αξιοπιστία μας είναι δεδομένη και εγνωσμένη. Και γι' αυτό είναι σίγουροι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Το γνωρίζει και ο κύριος Τσίπρας και όλες αυτές οι επιθέσεις φιλίας τις οποίες τον τελευταίο καιρό... Είναι αρκετές, κύριε Τελή, είναι αρκετές. Δεν αφορούν, ξέρετε, το ΚΚΕ, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και στον ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι η απάντηση του ΚΚΕ. Θα την επαναλάβω και εδώ, αν και νομίζω ότι είναι γνωστό. Απευθύνονται στην πραγματικότητα σε ένα κόσμο ο οποίος μαζικά αφήνει, εγκαταλείπει τον ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, τα κόμματα του κεφαλαίου, και βλέπει, καλοβλέπει, σκέφτεται και εμείς τον λέμε να αποφασίζει και την απόφασή του να την κάνει πράξη την ερχόμενη Κυριακή, να ενισχύσει το ΚΚΕ. Ξέρετε όμως, κύριε Δελή, τι σας λέει ο κύριος Τσίπρας, και το λέει ανοιχτά πλέον. Το λέει ανοιχτά στις ομιλίες του και βεβαίως στις συνεντεύξεις του αυτό το διάστημα το προεκλογικό, ότι και εσείς θα συντελέσετε, αν δεν συνεργαστείτε για μια προοδευτική κυβέρνηση με τα τρία κόμματα, ας πούμε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, στο να ξαναβγεί ο κύριος Μητσοτάκης στην ηγεσία και στο τιμόνι της χώρας. Δηλαδή, σας ρίχνει τον μπαλάκι με λίγα λόγια. Καλά, αυτά όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας, τα ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ποιος είναι μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη το έχει απαντήσει ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που έχει ψηφίσει τα μισά του νομοσχέδια. Για να μην θυμίσουμε βέβαια την από κοινού ψήφιση του τρίτου μνημονίου. Συνεπώς, αυτά ας μην τα απευθύνουν στο. Όχι, τα ακούτε, δεν είναι κάτι καινούργιο. Δηλαδή, άμα ψάξω εδώ δημοσιεύματα, είναι συνέχεια. Βεβαίως, αλλά και ο κόσμος γνωρίζει ποια είναι η πραγματικότητα. Τώρα που βγήκε πέρα, κύριε Υποφάντη, το βλέπουμε και σήμερα εδώ στην εκπομπή σας. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Πονοκεφαλιάζουν πραγματικά τα κόμματα αυτά, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, για τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης. Ελάχιστα όμως πράγματα ακούμε για το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης. Και δεν ακούμε, γιατί το πρόγραμμα και των τριών αυτών κομμάτων είναι σε μεγάλο βαθμό κοινό. Ναι. Αποτελείται από τους άξονες του Ταμείου Ανάκαμψης, αποτελείται από το Σύμφωνο Σταθερότητας που είναι βασική δέσμευση στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελείται από την πράσινη μετάβαση, αποτελείται από την επενδυτική βαθμίδα. Και όλα αυτά, ξέρετε, έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα προαπαιτούμενα και πάρα πολύ συγκεκριμένα χαράτσια. Μάλιστα, το ίδιο βράδυ στο debate, θέλω να θυμίσω, την προηγούμενη εβδομάδα που κονταροχτυπιούνταν οι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, οι ευρωβουλευτές τους στην Ευρωβουλή ψήφιζαν μαζί. Μαζί ψήφιζαν τα χαράτσια της πράσινης μετάβασης, της πράσινης ανάπτυξης. Συνεπώς, θαρώντας ότι δεν θα γίνουν γνωστά στη χώρα μας. Συνεπώς δεν υπάρχει η παραμικρή περίπτωση, και αυτό το γνωρίζει ο ελληνικός λαός, το ΚΚΕ όχι να συμμετέχει, όχι να στηρίξει, όχι να ανεχτεί, είναι σίγουρο ότι θα αντιπαλέψει με όλες του τις δυνάμεις και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή την αντιλαϊκή κυβέρνηση, η οποία είναι δεδομένο ότι θα... Κύριε Μπαλάφα, μια απάντηση από τον κύριο Δελή, νομίζω ότι... Αν μου επιτρέπετε, κύριε Δελή. Γιατί τα προβλήματα είναι πολλά, είναι τεράστια και χρειάζεται μια συνέργεια, συνεννόηση προγραμματική κομμάτων για να μπορέσουμε να... Κύριε Δελή, 30 δεύτερα και σας και κλείσαμε. Βγαίνουν στα χρηματιστήρια και το χρηματιστήριο της ενέργειας για τα υπερκέρδη για τα οποία τώρα διαμαρτύρεται υποκριτικά ο ΣΥΡΙΖΑ, το θέσπισε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός το λειτουργήσε. Για να μην θυμίσω τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών που σκάνε κυριολεκτικά στα κέρδη οι μέτοχοι. Κύριε Δελή, καλή επιτυχία στην πρώτη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.